είπε δαλούδα ο δάσκαλος και ο μαθητής. Μια όμορφη διδακτική ιστορία. Μια ημέρα ένας μαθητής αποφάσισε να προκαλέσει τον δάσκαλό του. Έτσι σκέφτηκε να του στήσει μια παγίδα. Έπιασε μια πεταλούδα και την κράτησε στη χούφτα του. Όταν θα πήγαινε στο δάσκαλο θα τον ρώταγε τι είχε στο χέρι του. Και αν ο δάσκαλος το έβρισκε, τότε θα τον ρωτούσε εάν η πεταλούδα ήταν ζωντανή ή νεκρή. Στην περίπτωση που απαντούσε ότι η πεταλούδα ήταν ζωντανή, τότε θα έσφυγε το χέρι του και θα τη σκότωνε. Και το αντίστροφο. Όταν είχαν μάθημα λοιπόν, πλησίαζε τον δάσκαλο μπροστά σε όλους τους υπόλοιπους μαθητές. Έτειλε το χέρι προς το μέρος του και το ρώτησε. «Δάσκαλε, τι έχω στο χέρι μου?» «Την ψυχή σου έχεις, παιδί μου», απάντησε ατάραχος ο δάσκαλος. Ο μαθητής προβληματίστηκε για λίγο, σκεφτόμενος την απάντηση. Κατέληξε ότι ο δάσκαλος είχε δίκιο. Η πεταλούδα ήταν μια ψυχή που θα μπορούσε να είναι και δική του. Ωστόσο, συνέχισε. «Και είναι ζωντανή η ψυχή μου, δάσκαλε, ή όχι?» Ο δάσκαλος τον κοίταξε με καλοσύνη στα μάτια και του είπε χαμογελαστά. «Από το χέρι σου εξαρτάται. Τίποτε δεν μπορεί να επηρεάσει την ψυχή μας, παρά μόνο εάν το επιτρέψουμε εμείς οι ίδιοι. Ο δάσκαλος της ιστοριούλας είναι ο ίδιος ο Θεός. Το παιδί ένας από εμάς και η πεταλούδα η ψυχή μας. Και η ιστορία σε βάζει σε σκέψεις να πάρεις καινούριες αποφάσεις βασισμένες σε κάτι όχι επιφανειακό αλλά στο συμφέρον της ψυχής σου. Εσύ επιλέγεις. Από το δικό σου χέρι εξαρτάται αν θα προχωρήσεις και θα αποτελέσεις ίσως ακόμη και παράδειγμα προς μίμηση ή θα μείνεις στάσιμος. Μόνο ο Θεός μπορεί να συγγενήσει εσωτερικά. Μόνον ο Θεός μπορεί να σε ολοκληρώσει ως άνθρωπο. Μόνο Αυτόν αν έχεις ως συνοδοιπόρο, έχεις τα πάντα. Αν έχεις όλους τους άλλους εκτός από Αυτόν, τότε λυπάμαι. Αλλά να ξέρεις πως δεν έχεις τίποτα και θα βασανίζεσαι σε όλη σου τη ζωή για να δεις κάτι που σε γεμίζει. Όσα και αν κάνεις, όσα και αν αποκτήσεις, αν δεν καταφέρεις να έχεις τον Θεό Πατέρα δάσκαλο στην καρδιά σου, τότε μόλις αποκτάς κάτι καινούριο, πάλι άδειος θα αισθάνεσαι. Εσύ είσαι αυτός που δεν θες και δεν κυνηγάς αυτό που θα σε κάνει ολοκληρωμένο σαν άνθρωπο και θα είναι αυτό μέσα στο οποίο δεν θα σου λείπει τίποτα, γιατί θα τα έχεις όλα. Θα έχεις τον Θεό. Στο χέρι σου είναι. Στο εύχομαι. Ελπίζω να συναντηθούμε στην κορυφή. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον μας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αμήν.